συζήτηση για το μεταναστευτικό και το σύστημα ασύλου στην Κύπρο. Κάποια συμπεράσματα έχουν βγει. Καταρχάς ότι, όπως γνωρίζετε, το σύστημα ασύλου και ο τρόπος που το χειριζόμαστε θα πρέπει να εφαρμόζει πλήρως τις συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει η Κύπρος, είναι η συνθήκη της Γενέβης, είναι ο προσφυγικός νόμος και είναι και οι κανονισμοί και οι οδηγίες για το κοινό ευρωπαϊκό άσυλο. Πρέπει το κράτος πραγματικά να προσπαθήσει να μειώσει οποιαδήποτε κίνητρα υπάρχουν για παράτυπη μετανάστευση, και όταν λέγω κίνητρα εννοώ ότι υπάρχουν δίχτυα διακινητών. Άρα θα πρέπει να εξετάσει και το νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης των διακινητών. Να σας υπενθυμίσω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητηθεί μέχρι και η κατάσχεση της περιουσίας τους. Το τρίτο θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνει πραγματικά προστασία της ασφάλειας του κράτους, και άρα θα πρέπει η αστυνομία και οι άλλοι θεσμοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τους ελέγχους, για να είμαστε σίγουροι ότι η ασφάλεια του κράτους μας θα είναι εξασφαλισμένη. Αυτό όμως πρέπει να γίνει χωρίς να δημιουργήσουμε εσωτερικό σύνορο στην ίδια της χώρα μας, κάτι που με νύχια και με δόντια αποφεύγουμε όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να πω επίσης ότι θα πρέπει επιτέλους αυτό το κράτος να αντιμετωπίσει με τρόπον σωστών και ανθρωπιστικών όλους εκείνους τους αιτητές οι οποίοι βάσει των συνθήκων δικαιούνται να έχουν είτε διεθνή προστασία είτε καθεστώς πρόσφυγα. Να σταθώ ιδιαίτερα στα παιδιά, τα οποία με όποιον τρόπο και αν φτάνουν στην Κύπρο, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο ο οποίος καθορίζεται από τις συμβάσεις που έχουν σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών και την προστασία των παιδιών, και θεωρώ ότι είναι ένας τομέας στον οποίο υστερούμε πάρα πολύ. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι αγνοούνται 5 παιδιά, το πρώτο από τον περασμένο Οκτώβρη. Αυτά τα παιδιά ήταν στο Πουρνάρα, άρα κάτω από τον έλεγχο του κράτους, και έχουν εξαφανιστεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Χρειαζόμαστε μία ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μετανάστευση και για το άσυλο. Χρειαζόμαστε να δούμε πού υπάρχουν αδυναμίες. Χρειάζονται όλα τα τμήματα να συνεργάζονται μεταξύ τους. Η μετανάστευση και οι αιτητές ασύλου δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Όποιες και αν είναι οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στην Κύπρο, θα υπάρχει πάντα μετανάστευση και θα υπάρχουν πάντα αιτητές ασύλου. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα σοβαρά να έχουμε μία εθνική στρατηγική, να δούμε ποιους πόρους έχουμε και σαν δυναμίες έχουμε, να ζητήσουμε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει επιτέλους να αναβαθμίσει τις προσπάθειες συνεργασίας με τρίτες χώρες προέλευσης, για να μπορούμε να επαναπατρίζουμε όσους είναι παράτυποι μετανάστευση και δεν δικαιούνται άσυλο, ούτως ώστε να μην επηρεάζονται τα δικαιώματα εκείνων των ανθρώπων που φεύγουν από τη χώρα τους για να γλιτώσουν τη ζωή τους.